centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Ευαγγελία Αναστασιάδου, πρώτη σε όλη την Ευρώπη. Είναι μαζί μας, αλλά δεν ξέρω πού την πετυχαίνουμε. Ευαγγελία, καλημέρα. Καλημέρα. Πού σε βρίσκουμε αυτή την ώρα? Είμαι στο αεροδρόμιο στη Γερμανία και σε λίγη ώρα πετάω για Ελλάδα. Και σε λίγο πετάμε για Ελλάδα. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν μπορούμε 2 λεπτά τουλάχιστον να σου μεταφέρουμε όλα τα συγχαρητήρια της Καστοριάς για αυτήν την πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία σου. Είσαι πρώτη σε όλη την Ευρώπη, 18 χρονών, για το πρωτάθλημα νέων κάτω των 23. Αυτό λέει πολλά. Για σένα τι λέει? Ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία, είναι η αλήθεια. Δεν το περίμενα. Νομίζω πάνω έκπληξη ακόμα και για μένα. Ναι. Αλλά τα κατάφερα, ναι. Τα κατάφερες. Ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά. Σταδιακά κάθε χρόνο, γιατί τα λέγαμε νωρίτερα και με τον γραμματέα τον κύριο Φωτιάδη, φαινόταν ότι ανέβαινες κάθε χρόνο. Έμπαινε σε τελικούς, έμπαινε σε μεγάλες διοργανώσεις. Φαινόταν ότι αργά ή γρήγορα θα έρθει αυτή η επιτυχία, που μπορεί να ανοίξει και άλλους δρόμους, όπως καταλαβαίνεις τώρα, Ευαγγελία. Μπροστά μας σε ένα χρόνο και οι Ολυμπιακοί Αγώνες, καλώς εχόντων των πραγματών. Η αλήθεια είναι πως γι' αυτό προετοιμαζόμουν, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ναι. Απλά υπήρχε αυτό με τον κορονοϊό και ναι, αναβλήθηκαν. Ναι. Εντάξει, μας πάει μια χρονιά πίσω, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Τώρα, η προετοιμασία σου όλο αυτό τον καιρό. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι εδώ δεν τολμούσαμε σχεδόν να βγούμε από το σπίτι. Εσείς έπρεπε να είστε και στην προπόνηση, να είστε και παντού. Πώς τα κατάφερες? Εμείς βρισκόμασταν όλη τη χρονιά στο Ολυμπιακό Κοπλατοδρόμιο και ήμασταν απομονωμένοι. Α, μάλιστα. Και συνεχίσαμε την προετοιμασία μας εκεί πέρα, κανονικά. Mm-hmm. Χωρίς να μας επηρεάσει όλο αυτό το γεγονός. Mm-hmm. Ευαγγελία, ποιο είναι το όνειρό σου, ποιος είναι ο στόχος σου, πού θέλεις να φτάσεις, τι θέλεις να κάνεις, πόσο αγαπάς την ακοπηλασία? Σίγουρα ο στόχος μου είναι η Ολυμπιακή πρόκριση, ναι, που είναι του χρόνου τώρα. Ναι. Και μετά, εντάξει, εννοείται πως αν έρθει αυτό, όλα μπορούν να συμβούν, ακόμα και το Ολυμπιακό μετάλλιο. Άρα το όνειρο εκεί, ο στόχος, ο μεγάλος είναι Ολυμπιακοί Αγώνες. Στα βήματα της Χριστίνας, της Γιατζίδου, του Γιάννη, του Χρήστου, όλων των οδικών μας αθλητών που κατά καιρούς ήταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ναι, παλιότερα και μέχρι τώρα. Ναι, ναι, και εγώ στο Καστοριανό παιδί θαύμαζα τη Χριστίνα και το Γιάννη από πολύ μικρή ηλικία. Και ήθελα να γίνω φωνός του. Η οικογένεια τι λέει για όλα αυτά, οι φίλοι? Αλλά εντάξει, η οικογένεια είναι ενθουσιασμένη. Ναι. Εννοείται, πολύ περήφανη. Ναι. Πολύ περήφανη όλοι. Όλοι. Λοιπόν, πότε θα είσαι στην Καστοριά, Ευαγγελία? Θα είμαι... Γιατί όλοι μιλούν για το νέο μεγάλο ταλέντο της κοπηλασίας ουσιαστικά. Να σε δούμε και από κοντά. Ναι, ναι, θα είμαι μέσα Οκτωβρίου. Α, θα επιστρέψεις και πάλι στο Σχοινιά, έτσι? Ναι, ναι, τώρα γυρνάω κατευθείαν στο Σχοινιά, δεν γυρνάω σπίτι μου. Δεν γυρνάς, δηλαδή οι δικοί σου άνθρωποι θα πρέπει να κατέβουν κάτω για να σε δουν? Για να κάνουν, ναι, μια καλιά? Ή δεν επιτρέπεται, ναι, ναι, και αυτό? Όχι, όχι. Επιτρέπεται, θα κατέβουν κάποια, ωραία, στιγμή να με ωραία, δούμε. Ωραία, ωραία. Καλή επιστροφή, Ευαγγελία. Χαρήκαμε πάρα πολύ για αυτήν την πολύ μεγάλη επιτυχία. Και ευχαριστώ βέβαια πολύ. Πρέπει να πούμε ότι μέσα από αυτές τις επιτυχίες βλέπουμε ξανά ψηλά και το ναυτικό όμιλο Καστοριάς. Δεν θέλω να το ξεχνάμε αυτό. Ο οποίος μας έχει χαρίσει τόσες πολλές χαρές. Πέρασε τις περιπέτειές του, αλλά φαίνεται ότι ξαναζεί μεγάλες στιγμές. Εννοείται αυτό. Όλα ξεκινάνε από το ναυτικό όμιλο Καστοριάς. Ωραία. Λοιπόν, Ευαγγελία, σε ευχαριστούμε. Καταλαβαίνω τώρα που είστε στα αεροδρόμια και τα λοιπά, δεν μπορείς να μιλήσεις παραπάνω. Καλή σου μέρα, καλή επιστροφή. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Να είσαι καλά, ευχαριστώ, να είσαι καλά. Λοιπόν, ήταν η Ευαγγελία Αναστασιάδου, επαναλαμβάνω, χρυσό μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων κάτω των 23 ετών, ενώ η Ευαγγελία είναι ήδη μόλις 18, δηλαδή αντιλαμβάνεστε το μέγεθος της επιτυχίας της. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν.
Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.